Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο σας έχω ένα haul. Θα σας δείξω τις αγορές που έχω κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από το προηγούμενο μου haul. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά είναι καλά. Οι τιμές τους κυμαίνονται μεταξύ 4 και 14 ευρώ, οπότε είμαστε σε οικονομική γκάμα προϊόντων. Έναν αυτό. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι λατρεύω να γυρίζω αυτά τα βίντεο, όπως επίσης λατρεύω και να τα βλέπω. Οπότε, εάν θέλετε να δείτε τι έχω αγοράσει, συνεχίστε να βλέπετε. Το προϊόντων, θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον εσείς οι πιο παλιοί που έχετε παρακολουθήσει και άλλα βίντεο haul από μένα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν στέκομαι μόνο στο να σας δείξω τι αγόρασα, αλλά λέω και λίγα πράγματα για το καθένα. Το ίδιο ισχύει για σήμερα, οπότε τα βίντεο μου γενικά αυτά είναι λίγο εμπλουτισμένα και με ένα review και όχι απλά δείτε τι πήρα. Νομίζω ότι είναι λίγο άσκοπο άμα δεν λες κάτι ρε παιδί μου για αυτά τα προϊόντα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσω με το κραγιόν που φορώ αυτή τη στιγμή στα χείλη μου και είναι από την εταιρεία Radiant, από τη σειρά Matte Lasting Lip Color. Η απόχρωσή του είναι η νούμερο 46, έχει SPF 15 και είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε στα χείλη μου αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ κοντά σε απόχρωση από ό,τι βλέπετε από τα χείλη μου με το αντίστοιχο προϊόν. Πολύ σύντομα να σας πω ότι έχει μια τάση να μην στεγνώνει 100% και έχει επίσης και μια τάση να αφήνει λίγο πιο ενυδατωμένα τα χείλη. Πράγμα πολύ θετικό για άτομα σαν εμένα εκεί έξω που έχουν πολύ έντονη ξηρότητα στα χείλη. Ένα είναι αυτό, οπότε δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές κτλ. Είναι πολύ θετικό αυτό. Είναι πλούσιο το χρώμα, έχει μια λεία απόδοση, ένα λίο φινίρισμα και παράλληλα κρατάει και το matte χαρακτήρα του. Θα ξεκινήσω από την εταιρεία Elixir, όπου πήρα δύο χρωματάκια. Το ένα είναι nude και το άλλο είναι ένα βαθύ μπλε electric. Και πάμε να σας τα δείξω. Το nude το πήρα στην απόχρωση 393 και έχει αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Είναι ένα αρκετά παστέλ ροζογκρί χρώμα, το οποίο σε μένα προσωπικά στεγνώνει λίγο και πιο σκούρο. Άμα είσαι φυσιολογικός άνθρωπος και δεν είσαι τόσο λευκή όσο εγώ, σίγουρα θα σε βολέψει πάρα πολύ άμα θέλεις ένα πραγματικά πολύ ανοιχτόχρωμο νουτ κραγιόν. Στη συνέχεια θα περάσω στο μπλε, το οποίο είναι το νούμερο 412, το οποίο με είχατε δει να το χρησιμοποιώ σε ένα βίντεο μου, το φορούσα, οπότε ξέρετε περίπου πως γράφει και αν ήσασταν πάρα πολύ προσεκτικές θα καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο παράξενο στην εφαρμογή του. Ακόμα και που πρόσεξα πάρα πολύ, δυστυχώς μετά εγώ στο μοντάζ τουλάχιστον κατάλαβα ότι έχουμε πρόβλημα με αυτό το lipstick. Αυτή λοιπόν είναι η απόχρωση στο χέρι μου, από ό,τι βλέπετε είναι ένα αρκετά έντονο μπλε electric, το οποίο καθώς στεγνώνει γίνεται και λίγο πιο ανοιχτόχρωμο. Το μόνο κακό στην υπόθεση αυτή είναι ότι δεν απλώνεται καθόλου εύκολα, θέλει τρομερή υπομονή και τρομερή λεπτομέρεια και πάλι μα πάλι όσο και να προσπαθήσεις αφήνει κενά. Δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με τα αντίστοιχα της Elixir που έχω από την ίδια σειρά σε άλλα χρώματα. Αντιθέτως αυτό εδώ πέρα πραγματικά με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Είναι για πολύ λίγες ώρες, είναι για καμιά φωτογραφία, είναι κάτι τέτοιο. Αλλά αν θέλετε να το βάλετε και να ξέρετε ότι θα φύγετε από το σπίτι και θα σας κρατήσει, όχι. Θα συνεχίσω με ένα nude κραγιόν το οποίο είναι από την εταιρεία Lavis Care, από τη σειρά Matte Lip Gloss και το πήρα στην απόχρωση 01. Το συγκεκριμένο lipstick έχει μία απόχρωση η οποία είναι πολύ κοντά με το πρώτο που σας έδειξα από Elixir. Η μόνη διαφορά είναι ότι στεγνώνει λίγο, πολύ λίγο πιο nude από ότι εκείνο. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνετε ότι έχει μια μικρή διαφορά, ενώ ο υποτόνος του είναι ίδιος, δηλαδή και αυτό γκριζίζει, ίσως είναι λίγο πιο πορτοκαλί παρά ροζ, όπως είναι δηλαδή αυτό εδώ πέρα. Είναι καταπληκτική η φόρμουλά του, δεν κολλάει καθόλου στα χείλη, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό για μένα, όμως έχει την τάση να στεγνώνει αρκετά τα χείλη, οπότε όποια από εσάς δοκιμάσει ή θελήσει να πάρει από αυτή τη σειρά, προφανώς μιλάω για αυτό το χρώμα γιατί μπορεί να μην είναι έτσι όλα τα χρώματα, όποια λοιπόν δοκιμάσει αυτή τη σειρά, καλό είναι να ενυδατώσει πρώτα τα χείλη της πριν περάσει στην εφαρμογή. Θα συνεχίσω με δύο liquid lipsticks από την αγαπημένη μου Golden Rose. Ξέρετε ότι σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές τα αντίστοιχα κραγιόν από άλλα χρώματα φυσικά. Η πρώτη απόχρωση που πήρα και θα σας δείξω είναι η νούμερο 19 και όταν την είδα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κεραμιδί χρώμα. Θα έλεγα ένα σκούρο κανελί, το οποίο γράφει κάπως έτσι στο χέρι μου, μόνο που όταν στεγνώνει σε μένα γίνεται κόκκινο.
Κάτι το οποίο μου το είπατε κι εσείς, όπως επίσης μου είπατε, εσείς που είσαστε και λίγο πιο σκουρόχρωμες, ότι σε εσάς στεγνώνει πιο κανελή και όχι τόσο κόκκινο. Έχει να κάνει καθαρά με τον υποτόνο που έχει η επιδερμίδα μας. Περνάω σε ένα πιο ανοιχτό χρώμα και καμία σχέση με αυτό που σας έδειξα, είναι το νούμερο 3 από την ίδια σειρά. Είναι ένα σάπιο μήλο με μόβ υποτόνους και όχι ροζ υποτόνους, το οποίο καθώς στεγνώνει, σε μένα πάλι γίνεται πιο σκούρο, έχει όμως μια πολύ καλή τάση να φαίνεται nude. Τελευταίο lipstick που θα σας δείξω είναι από τη σειρά Vibrant Shock Lip Paint από την Essence. Εγώ το πήρα στο νούμερο 06 Black Widow, έχει φέρει μια σειρά με καινούργια προϊόντα και μέσα σε αυτά είναι και αυτό, το οποίο στεγνώνει matte, αλλά στεγνώνει πάρα πολύ αργά. Η απόχρωσή του είναι αυτή εδώ πέρα, είναι μια πετρόλ απόχρωση με πράσινους υποτόνους και όχι τόσο με μπλε υποτόνους. Μόλις στεγνώσει όμως, δεν φεύγει με τίποτα. Ειλικρινά δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Σας έχω μιλήσει για τα Super Stay Matte Ink από τη Maybelline, τα οποία σας έχω πει ότι δεν φεύγουν με τίποτα, όμως τουλάχιστον τα πάσα τα ξεβγάλεις, δεινοπαθείς λίγο μεν, αλλά βγαίνουν. Αυτό εδώ πέρα δεν βγαίνει με τίποτα. Έβαλα λάδι, έβαλα μισελέρ νεράκι, έβαλα μαντιλάκι ξεβάματος, ξεπαυτικό και τελικά έκανα scrub στα χείλη μου για να φύγει και πάλι εδώ πέρα είχε αφήσει κάποια σημαδάκια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό να κρατάει τόσο πολύ ένα κραγιόν πια, δηλαδή είπαμε λίγο και στην υπερβολή, αλλά άμα κάποια κοπέλα θέλει όντως το κραγιόν της να το βάλει, να κάνει παιδιά, να τα σπουδάσει, να τα παντρέψει και ακόμα το κραγιόν της να είναι εκεί, δεν περιγράφω άλλο. Περνάω τώρα σε ένα foundation, πήρα από την Essence το Camouflage, το οποίο σίγουρα το έχετε ακούσει ή αν δεν το έχετε ακούσει κάπου θα το έχετε δει, θα το έχετε αγοράσει κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό προϊόν, όπως είναι όλα βασικά της Essence. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχω να σας πω ότι μου άφησε τρομερή εντύπωση. Είναι super καλλυκτικό, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Απλώνεται πάρα πολύ ωραία. Δεν αφήνει το πρόσωπο cakey και δεν νιώθεις ότι έχεις ένα βαρύ foundation πάνω. Δηλαδή νιώθεις ότι έχεις φορέσει μια BB cream σε τέτοια φάση. Σίγουρα όσοι το ξέρετε θα συμφωνήσετε μαζί μου. Δοκιμάστε το άμα δεν το έχετε δοκιμάσει. Πιστεύω ότι θα σας αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένες. Ειδικά άμα θέλετε ένα καλλυπτικό foundation το οποίο είναι πάρα πολύ οικονομικό. Στη συνέχεια θα σας δείξω ένα concealer που πήρα, είναι από τη Maybelline, το Fit Me, το οποίο το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από διάφορους YouTubers, ξένες και Ελληνίδες. Το έφερε λοιπόν η Maybelline στην Ελλάδα γιατί νομίζω ότι το είχε καταργήσει για ένα χρονικό διάστημα και είπα θα πάω να το πάρω. Είναι καλλυπτικό αρκετά, πιστεύω ότι θα βολέψει άτομα τα οποία έχουν μέτριο πρόβλημα στα μάτια. Δεν είμαι σίγουρη τι μπορεί να κάνει για πιο έντονους μαύρους κύκλους. Πάντως μέτριος προς καθόλου, ίσα-ίσα δηλαδή για να διορθώσετε κάποια θέματα και είναι πολύ δυνατό προϊόν. Για μένα το πιο θετικό που έχει είναι ότι δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές. Και τώρα θα σας δείξω αυτές εδώ τις παλέτες που τις άφησα για το τέλος διότι πρέπει να υπάρχει ένα suspense σε αυτό το κανάλι. Είναι όλες από την εταιρεία Makeup Revolution. Εγώ προσωπικά έχω λατρεία με αυτή την εταιρεία. Έχει πάμφθινες παλέτες, μεγάλη ποικιλία σε αποχρώσεις σε κάθε παλέτα. Είναι πάμφθινες και πάρα πολύ καλές σε απόδοση. Εγώ προσωπικά με αυτή την εταιρεία σίγουρα δεν θα έβαζα τέτοιες τιμές. Θα έβαζα πολύ παραπάνω γιατί πραγματικά το προϊόν μου θα το υποτιμούσα με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να σας δείξω μία-μία και να σας πω λίγα πράγματα για αυτές. Σας έφερα πιο κοντά γιατί θέλω να σας δείξω τις παλέτες και να καταλάβετε ακριβώς τι χρώματα έχουν μέσα, διότι δεν έχω την ευκαιρία να κάνω swatches. Είναι πάρα πολλά τα χρώματα και πολλές οι παλέτες, οπότε δεν μου είναι πολύ εύκολο. Θα σας τα δείξω λοιπόν από τις παλέτες πώς είναι τα χρώματα. Θα ξεκινήσω με την πρώτη παλέτα που πιάνει το χέρι μου και είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι η Welcome to the Pleasure. Ενός λεπτού σιγή για το πόσο καταπληκτική είναι αυτή η συσκευασία και σεξι. Έχει λοιπόν αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε τα πολύ έντονα χρωματάκια τα οποία έχουν μια τρομερή απόδοση. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Τα έντονα χρώματα έχουν τρομερή απόδοση. Είναι κυρίως μεταλλιζέ σήμερα και ματ. Θα σας κάνω αυτήν εδώ πέρα την έντονη. Τι γοργονέ. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί συνδυάζει διαφορετικές φόρμουλα και διαφορετικές αποχρώσεις. Μπορείς να κινηθείς σε πιο έντονα μακιγιάς, μπορείς να πας σε πιο neutral μακιγιάς και μπορείς γενικά να κάνεις πολλά πράγματα με αυτή την παλέτα και είναι πάμφθινη. Να σας πω ότι τις παλέτες αυτές εγώ τις βρίσκω στα Hondo Center, εκτός από μία που θα σας δείξω, η οποία είναι πιο καινούργια, η οποία δεν είναι διαθέσιμη ακόμα στα Hondo Center. Απλά, επειδή δεν ξέρω τι γίνεται στις δικές σας πόλεις και άμα υπάρχουν, βρήκα ένα site, το Mondo Cosmetico, το οποίο έχει όλες τις παλέτες που θα σας δείξω, όπως επίσης
αφήσεις και άλλες να ρίξετε μια ματιά. Γενικά δουλεύει τη Makeup Revolution και είναι ακριβώς τις ίδιες τιμές που θα τη βρείτε στα Χόντος. Οπότε θα σας αφήσω το link από κάτω να πάτε να τσεκάρετε εκεί, εάν δεν έχετε κοντινό κατάστημα Χόντος εντός στην πόλη σας. Συνεχίζω με μια δεύτερη παλέτα, είναι η Revolution Flawless. Έχετε σε αυτή τη συσκευασία, συγγνώμη τώρα άμα είναι και αντανάκλαση, πάμε σιγά σιγά να την ανοίξουμε. Ό,τι βλέπετε έχει μεγάλη γκάμα από χρώσεων, ξεκινάμε με μπλεδάκια, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πράσινο, αυτό εδώ πέρα το πράσινο της ελιάς. Κοιτάξτε λίγο, κοιτάξτε λίγο, δεν μπορώ πραγματικά. Ποιο άλλο να σας κάνω, θα σας κάνω αυτό εδώ πέρα το γκλιτεράτο το μπλε. Να σας κάνω και αυτό εδώ πέρα, ένα πάρα πολύ ωραίο βυσσινί ανοιχτό, το οποίο έχει μέσα χρυσούς υποτόνους. Γιατί να σας πω τώρα, η παλέτα είναι όνειρο, έχει τρομερή απόδοση, έχει τις Παναγιά στα μάτια από χρώματα. Είναι πάρα πολύ ωραία και με έχουν σώσει, γιατί μέσα σε μια παλέτα μπορώ να βρω ό,τι χρώματα θέλω και να κάνω ό,τι looks θέλω. Επόμενη παλέτα είναι η Beyond Flawless και έχει, καθώς θα την ανοίξω, θα καταλάβετε ότι έχει αρκετά χρωματάκια τα οποία θα σας θυμίσουν την Flawless, αλλά είναι πολύ διαφορετική. Η παλέτα είναι έτσι από μέσα, από ό,τι βλέπετε κινούμαστε στη μέση με λίγο πιο ροζάκια, στην άκρη από εδώ έχουμε πιο έντονα μπλε χρωματάκια και εδώ πέρα κινούμαστε σε πιο καφέ. Λοιπόν, κάνω έτσι για να μην χτυπάει το φως από έξω. Θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη παλέτα έχει σήμερη αποχρώσεις και matte και είναι όλες μία και μία κυριολεκτικά. Να σας κάνω κανένα swatch από κάπου. Ποιο να σας βάλω? Να σας βάλω, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα, να το δείτε. Ένα καταπληκτικό χρυσό. Να πάω σε αυτό εδώ πέρα που μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω χρησιμοποιήσει πολύ πρόσφατα. Είναι ένα πολύ... είναι ένα αλογομυγή χρώμα που το λέω εγώ, με καφέ υποτόνους, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σας πω και σε αυτό εδώ πέρα που είναι έτσι ένα πιο βυσσινί. Κοιτάξτε. Και θα σας πω και σε αυτό εδώ πέρα το μπλε να δούμε πως είναι, δηλαδή πιάνω από όλη την γκάμα να σας δείξω. Ορίστε, να κάνω και τα swatches μου. Ορίστε. Τι να σας πω, παιδιά, αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ. Και το καλύτερο από όλα το άφησα για το τέλος. Θα σας δείξω αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, η οποία είναι η Flawless 4. Είναι η τελευταία παλέτα που λανσάρισε η Makeup Revolution και όταν την είδα στο promotion στο Instagram, ήμουνα σε φάση, σε παρακαλώ, πάρε με, πάνε με στην Αγγλία να πάρω την παλέτα. Τελικά την παραγγείλαμε με την Ηλιάνα και ήρθε στην πόρτα μας πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Η παλέτα είναι διαφορετική αυτή τη φορά. Έχει αυτό εδώ πέρα το μπρούτζινο αποτέλεσμα που το κάνει πολύ πολυτελές σε συσκευασία. Και πάμε να δούμε τι αποχρώσεις έχει μέσα. Η συγκεκριμένη παλέτα θέλω να σας πω ότι δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα. Μπορείτε να την παραγγείλετε προς το παρόν από το tambeauty.com. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε από κάτω. Ανοίγετε τις πληροφορίες γιατί έχουμε πάντα πολύ σημαντικά πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας. Οπότε πάμε να δούμε τι αποχρώσεις έχει μέσα. Σοκαρίστηκα τόσο πολύ όταν είδα τις αποχρώσεις που λέω δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή την παλέτα. Η παλέτα του μεταξύ κάνει 11 ευρώ. Θα σας δείξω έτσι πολύ σύντομα αυτό εδώ πέρα που μου αρέσει πάρα πολύ που είναι το κεραμιδί. Θα σας δείξω επίσης πάρα πολύ σύντομα το σήμερ το οποίο είναι επίσης σούπερ σε απόδοση. Ένα σήμερ βυσσινί. Αυτό εδώ πέρα το μοβ που μιλάει στην καρδιά μου. Ορίστε. Και να κάνω και ακόμα ένα που έχω τον αντίχειρά μου. Ποιο να σας δείξω? Θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα το μοβ, το πάρα πολύ έντονο. Αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Γενικά η παλέτα είναι όνειρο, κορίτσια, και άμα σας αρέσουν αυτά τα ζεστά χρώματα τα οποία τώρα το φθινόπωρο είναι και πολύ στη μόδα, πιστεύω ότι θα είναι η ultimate παλέτα που θα έχετε στη συλλογή σας. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι πήρα και μία για εσάς και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, διότι είπα μια που θα κάνω την παραγγελία και επειδή είναι και πάρα πολύ οικονομική και επειδή δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα, να σας κάνω έναν διαγωνισμό. Το θέμα είναι να σας προλάβω ότι δεν θα σας κάνω το διαγωνισμό σε αυτό το βίντεο. Ο διαγωνισμός θα γίνει πάρα πολύ σύντομα παρόλα αυτά και θα είναι σε βίντεο αφιερωμένο στην Flawless 4. Γιατί θέλω να τη δούμε λίγο πιο διεξοδικά, να σας κάνω swatches, όπως επίσης και να σας κάνω και ένα μακιγιάζ
μπορείτε να δείτε λίγο πιο ζωντανά τα αποτελέσματα αυτής της παλέτας. Και σε εκείνο το βίντεο λοιπόν, το οποίο θα είναι λογικά ονομασμένο με αυτήν εδώ πέρα την ονομασία, θα σας βάλω και το διαγωνισμό για να διεκδικήσετε αυτήν εδώ πέρα την παλετίτσα. Οπότε, να μείνετε συντονισμένοι, γιατί και αυτό το βίντεο θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι μέσα σε 1 με 2 εβδομάδες θα έχει ανέβει διαγωνισμός με τη συγκεκριμένη παλέτα. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να κράτησα το ενδιαφέρον σας, ελπίζω να ενθουσιαστήκατε κι εσείς με τις παλέτες που σας έδειξα και γενικά με όλα τα άλλα τα προϊόντα. Για οποιαδήποτε απορία φυσικά μπορείτε να μου σχολιάσετε από κάτω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλους που ήσασταν εδώ στο τέλος. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Έως τότε να περνάτε τέλεια, φιλάκια πολλά.